την ευκαιρία να ανακαινήσουν τα σπίτια τους έχουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων ενταχθούν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων που τρέχει τις ημέρες αυτές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όπου μπορεί κανείς να αντικαταστήσει τα κουφώματα, την θερμομόνωση αλλά και τις ταράτσες. Έτσι, ανάλογα με το εισόδημα που δηλώνουν, όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, λαμβάνοντας επιχορήγηση από 1.500 έως 3.000 ευρώ και άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο ύψους 7.500 με 8.000 ευρώ, ενώ για όσους έχουν εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ μπορούν να λάβουν μόνο χαμηλότοκο δάνειο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για τα μέλη της έχει εξοικονομήσει κάποιες προσφορές από μια σειρά εταιριών που μας έχει γνωστοποιήσει την προσφορά της, μόνο για τα μέλη και βέβαια μόνο για όσους είναι εγγεγραμμένοι. Είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι στην εποχή μας που υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί από ανθρώπους που με το εισόδημά τους προσπαθούν να καλύψουν τα καθημερινά έξοδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για όσους έχουν τη δυνατότητα να ανακαινήσουν τα κίνητά τους και οπωσδήποτε να έχουν και όφελος οικονομικό από εκεί και πέρα ενεργειακά και στο καύσιμό τους. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πτώση στις τιμές των ακινήτων, κυρίως στα παλαιά κτίρια. Σύμφωνα όμως με την κυρία Πουλούλη, είναι μεγάλη ευκαιρία για κάποιον να αγοράσει ένα παλιό ακίνητο και να το ανακαινήσει, αφού οι τιμές στα νεόδημητα σπίτια είναι υψηλές, όσο και οι αντικειμενικές τους αξίες.